Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα αναλύσουμε τη σύνδεση των γλουτών και το πώς αυτοί επηρεάζουν τους τραυματισμούς στο σώμα, ξεκινώντας σήμερα με τους τραυματισμούς στη μέση. Με ακούτε πάρα πολλές φορές στα μαθήματά, όσοι κάνετε μαθήματα μαζί μου, το σφίξε το γλουτό, ενεργοποίησε εκεί, βάλε το γλουτό. Ανάθεμά με και αν καταλαβαίνετε τι σας λέω και αν το κάνετε, αλλά αυτό είναι άλλο βίντεο ξεχωριστό. Εγώ όμως, καλά μου παιδιά, σας αγαπώ και έτσι όπως είστε. Λοιπόν, στο θέμα μας. Οι γλουτοί είναι μυς οι οποίοι παράγουν τη μεγαλύτερη ισχύ στο σώμα μας και πλέον, εν έτη 2024, απασχολούν πάρα πολύ τους επιστήμονες της κίνησης. Οι γλουτοί μας αποτελούνται από τον μεγαγλουτιαίο, τον μέσο και τον μικρό γλουτιαίο. Η ζωή μας, όπως έχει εξελιχθεί με την έλλειψη της καθημερινής κίνησης, με την έντονη καθεστική ζωή, με την έντονη δραστηριότητα μπροστά από υπολογιστές, μπροστά από μία οθόνη, δημιουργεί πάρα πολλούς τραυματισμούς πέρα από τη λάθος στάση του σώματος, κάτι το οποίο απενεργοποιεί τη δράση γενικά των γλουτών και με την πάροδο του χρόνου δημιουργούνται πάρα πολλά μυοσκελετικά προβλήματα. Οι γλουτοί μας και κυρίως ο μέσος γλουτιαίος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην σταθεροποίηση της λεκάνης σε βασικές καθημερινές κινήσεις. Στο βάδισμα, στο τρέξιμο, στο ανέβασμα της καλοματιών. Όταν απενεργοποιούνται οι γλουτοί, το βάρος που θα έπρεπε να κουβαλάνε οι γλουτοί αναγκάζονται να το δεχτούν άλλα σημεία του σώματος. Ένα από αυτά είναι και η ουσφυρική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, η οποία από την φύση της είναι κατασκευασμένη να παραμένει σταθερή. Όταν όμως σταματούν να δρούν οι γλουτοί, να παράγουν ισχύ και να παράγουν έργο, τότε αμέσως το σώμα αυτό το εκλαμβάνει σαν απειλή, βάζοντας άλλα σημεία του σώματος όπως η οσφυρική μοίρα ή αλλιώς η μέση μας για να καταλάβετε, να υπομίζονται όλο το βάρος και όλη την κίνηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η μέση μας να δουλεύει πολύ περισσότερο και να δέχεται καθημερινά πάρα πολλές πιέσεις ενώ δεν θα έπρεπε. Η αδυναμία των γλουτών προκαλεί ασυμμετρία στα ισχυά, αστάθεια στη λεκάνη, μεταβάλλοντας τη στάση του σώματος, δημιουργώντας έτσι πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις στην οσφυρική μοίρα, η οποία με τη σειρά της προσπαθεί να αντισταθμίσει την έλλειψη σταθερότητας και δύναμης. Γι' αυτό πολλές φορές, μετά από μία έντονη καθημερινότητα με κίνηση ή μετά από μία προπόνηση ποδιών με καθίσματα, άρσης θανάτου, προβολές ή στο ανέβασμα σκαλοπατιών, πονάει η μέση μας ή τη νιώθουμε πάρα πολύ βαριά. Γιατί ο γλουτός δεν ενεργοποιείται, δεν δραστηριοποιείται, οπότε αμέσως αυτή την ενεργοποίηση την αναλαμβάνει η μέση σου. Η αδυναμία των γλουτών, παιδιά, παίζει και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην σωστή θέση της λεκάνης, μαζί εννοείται με τους κοιλιακούς και με τους βραχιαίους μας. Η αδυναμία των γλουτών σιγά σιγά με το πέρασμα των χρόνων αλλάζει την θέση της λεκάνης. Δημιουργεί πρόσθεια κλίση της λεκάνης, κάνουμε δηλαδή έντονη λόρδωση πίσω στη μέση μας και αυτό προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση στη μέση. Σε αυτή την περίπτωση συμβαίνει το εξής. Το σώμα για να μπορέσει να αντισταθμίσει αυτήν την έντονη λόρδωση της ράχης για να μην χάσει ισορροπία, οι καμπτήρες του ισχύου υπερδραστηριοποιούνται, δουλεύουν πολύ περισσότερο από αυτό που πρέπει, τραβώντας τη λεκάνη κι άλλο προς τα εμπρός. Η συνεχόμενη για χρόνια λορδωτική θέση στο σώμα μας και η λάθος εκτέλεση των ασκήσεων με λορδωτική θέση επιβαρύνει υπερβολικά τους σπονδύλους, επιβαρύνει υπερβολικά τις αρθρώσεις, οδηγώντας σε πάρα πολύ σοβαρούς μυοσκελετικούς τραυματισμούς, όχι μόνο στη μέση, αλλά και σε άλλα σημεία του σώματος, τα οποία θα αναλύσουμε σε επόμενα βίντεο. Οι γλουτοί σου είναι υπεύθυνοι για την απορρόφηση κραδασμών στο περπάτημα, στο τρέξιμο, στην προσγείωση από τα άλματα. Οπότε, όταν δεν δουλεύουν σωστά οι γλουτοί, όλοι αυτοί οι κραδασμοί έρχονται και πέφτουν πάνω στη μέση σου και εννοείται και στα γόνατα, αλλά όπως είπαμε και πριν, αυτό θα το αναλύσουμε σε άλλο βίντεο, με αποτέλεσμα η μέση σου είναι που είναι ήδη ταλαιπωρημένη, δέχεται και έξτρα εντάσεις όταν εσύ κάνεις πολύ δυνατές προπονήσεις με άλματα, με τρέξιμο, χωρίς να έχεις φτιάξει πρώτα τη θέση του σώματός σου. Διανύουμε τον αιώνα όπου έχει αναπτυχθεί το σύνδρομο του κινησμένου γλουτού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι γλουτοί μας έχουν σταματήσει να δραστηριοποιούνται, έχουν σταματήσει να παράγουν ισχύ, με αποτέλεσμα
όλη αυτή η ένταση, όλη αυτή η επιβάρυνση να περνάει σε άλλα σημεία του σώματος, προκαλώντας όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχετε. Οι γλουτοί σας, πέρα από το καλοπιστικό κομμάτι, είναι ο πιο σημαντικός, μάλλον από τους πιο σημαντικούς μυς στο σώμα. Η ενεργοποίησή τους είναι πρωταρχικός στόχος στην προπόνηση ενδυνάμωσης. Είτε κάνεις πιλάτες, είτε κάνεις βάρη, είτε κάνεις το οτιδήποτε. Μετά από έναν τραυματισμό μέσης, αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας σαν προπονητές ή σαν ασκούμενοι, για να ξέρετε και εσείς σιγά σιγά γιατί συμβαίνει, είναι πρώτα απ' όλα το να επαναπροσδιορίσουμε τη δράση των γλουτών και να μάθουμε τους γλουτούς να ενεργοποιούνται σωστά. Όσο πιο πολύ κάθεστε, παιδιά, τόσο πιο έντονα θα είναι και τα προβλήματα σε όλα τα σημεία του σώματός σας. Ξαναλέμε, το σώμα μας είναι κατασκευασμένο από τη φύση του για να κινείται. Οπότε, σηκωθείτε. Σηκωθείτε σιγά σιγά, ξεκινήστε να κινήσετε, μπορείτε να κρατήσετε και σιγά σιγά ένα ημερολόγιο για να δείτε πόσο ακριβώς κινηθήκατε κατά τη διάρκεια της μέρας. Εγώ όταν το έκανα αυτό για μία εβδομάδα, έβλεπα ότι την ημέρα η κίνηση που είχα συνολικά από τις 24 ώρες μπορεί να ήταν κοντά στις 2 ώρες. Οπότε γι' αυτό κάντε και εσείς ένα ημερολόγιο, δείτε πόσο κινείστε, αναλύστε με τον προπονητή σας ποια είναι τα θέματα, τι θέλετε να βελτιώσετε, τι θέλετε να φτιάξετε. Γι' αυτό, παιδιά, σηκωθείτε επάνω, κινηθείτε, γιατί χανόμαστε. Όπως βλέπετε, όσο καθόμαστε, τόσο πιο πολλά είναι τα προβλήματα. Και στο σώμα μας, και στην ψυχή μας, και στο μυαλό μας. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το βίντεο, ελπίζω να καταλάβετε κάποια θέματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ανάλυση που χρειάζεται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τα βίντεο θέλω να βγαίνουν μικρά, οπότε οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τα συγκεκριμένα θέματα τραυματισμών που συνδυάζουν γλουτό, μέση, γλουτό, αυχένα, γλουτό, γόνατο, μείνετε σε αυτό το κανάλι, γιατί από εδώ και πέρα θα κάνουμε τέτοια βιντεάκια που θα αναλύουμε πραγματάκια. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, like, follow, bla 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 και γεια σας!